Για τα αποτελέσματα των επαφών του στη Βεγγάζη, ενημέρωσε το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών τον Πρωθυπουργό. Η ελληνική διπλωματία εμφανίζεται ικανοποιημένη, καθώς λιγότερο από μία εβδομάδα μεταφέρει το μήνυμα ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι παράνομο και ανυπόστατο και ότι δεν πρέπει να ληφθεί οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα δυσχεραίνει τις διμερείς μας σχέσεις. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε αναπληρωτή Πρωθυπουργέ, για την ευθεία τοποθέτησή σας για το παράνεμο, για το μνημόνιο που υπεγράφει από την διοίκηση του GNA και την Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες. Και να σας ευχαριστήσω που μου θυμήσατε αυτό που μας είναι ήδη γνωστό, την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων να μην κυρώσει αυτό το παράνομο μνημόνιο. Η Αθήνα μελετά σήμερα και τα όσα συνέβησαν χθες στην Άγκυρα και στην κοινή δήλωση που υπέγραψαν Τουρκία-Λιβύη και στην οποία ο Ταγί Περντογάν και ο Λίβιος Πρωθυπουργός Αμπντέλ Χαμίντ Εϊμπντά επιβεβαίωσαν εκ νέου τη δέσμευσή τους στο σύμφωνο οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο που υπέγραψαν το 2019. Uygun olduğunu müteaddit kereler duyurmuştur. Ötesi bizim açımızdan lafı güzaftır. Bugün bu husustaki kararlılığımızı tekrar teyit ettik. Tunaqish fihi dul ma'niyya kayfiyye tahqiq maslahat al-jami'. Natatalla ila ziyadat hajm at-tabadul at-tijari at-thunai baynana bishaklin akbar walakin bi tariqa mutawazina aydan. Αύριο θα βρίσκεται στην Αθήνα ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμετ Μένφι, και θα έχει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για όλες τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ.